Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μου είναι ο Στέφανος ο Βασιλιάδης και όπου Στέφανος Βασιλιάδης, Citizen TV, μια διαδικτυακή τηλεόραση η οποία βρίσκεται σε όλα τα σπουδαία γεγονότα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Στέφανε, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, και είναι και πάλι ο Γιώργος ο Τέρπος. Εσύ, Γιώργο, μόλις βρεις θέση και μη, τσουπ, έρχεται ο Γιώργος. Είναι τον comeback εγώ. Λοιπόν, όχι, ο Γιώργος είναι γιατί κάθε Πέμπτη θα είναι μαζί μας για να μας λέει τι καινούργιες ταινίες να δούμε στις μεγάλες αίθουσες στο κινηματογράφο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως μαζί σου, Στέφανε. Θέλω να μάθω τι ρεπορτάζ έχεις, γιατί μόλις μπήκες στο στούντιο μου, λέει, δεν ξέρεις. Λέω, τι, πήρε και το ύφος αυτό. Λέει, δεν ξέρεις, έχω θέματα. Λέω, τι θέματα, λέει, έχω ρεπορτάζ. Λέω, τι λέω ρεπορτάζ, μου λέει, από το Δήμο Θερμαϊκού. Πες τα λοιπόν στον αέρα και τον σταμάτησα. Λέω, δεν θέλω να ξέρω, θέλω να τα πεις όλα στον αέρα. Θα τα δούμε όλα εδώ, να μάθουν και οι τηλεθεατές. Είναι οι μέρες εξελίξεων στο Δήμο Θερμαϊκού. Τώρα μπαίνουν όλοι στο προεκλογικό τρυπάκι την Κυριακή. Έχουμε ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον Γιάννη τον Μαυρομάτη στις 11.30 ώρα στο θέατρο Κάπα. Και την ίδια ημέρα έχουμε και την ανακοίνωση του υποψηφίου της Συμπολιτείας Θερμαϊκού που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί αναμένεται να έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα. Έχω ακούσει διάφορα ονόματα. Όπως? Ένας δημοσιογράφος που είναι της περιοχής, γνωστός μάλιστα. Τον έχεις παρουσιάσει κιόλας και στην εκπομπή σου. Δημοσιοποιός. Ακριβώς, ναι. Με τις πολιτικές δολοφονίες του 20ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη είναι ο συγγραφέας. Έχω ακούσει γι' αυτόν ότι προαλήφεται εκεί. Φημολογίες δεν ξέρω τώρα, την Κυριακή θα μάθουμε. Ναι, εμάς μας αρέσουν να ακούμε και. Λέμε ότι είναι φήμες, δεν λέμε ότι θα ισχύει. Θα δείξει, θα δείξει. Λέμε και τις φήμες, γιατί. Όπως επίσης έχουμε και τον κύριο Τσαμασλή, τον αντιπεριφερειάρχη. Ναι, ξέραμε εδώ και καιρό ότι έχει τη διάθεση αυτή, το έχουμε διαβάσει πάρα πολύ. Δυσκολεύεται όμως η αλήθεια. Γενικότερα ο κόσμος του Θερμαϊκού δεν δείχνει να τον εμπιστεύεται, όπως επίσης δεν τον έχουν προσετεριστεί και άτομα της ομάδας Αλεξανδρή. Ως γνωστόν ο κύριος Αλεξανδρής, ο δήμαρχος Θερμαϊκού, δεν θα κατέβει και προσπαθεί τώρα τα όρφανα του Αλεξανδρή να τα μαζέψει, αλλά δυσκολεύεται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Την Κυριακή θα ανέβει πολύ υψηλά το θερμόμετρο. Λοιπόν, άρα από Δευτέρα θα έχουμε ρεπορτάζ πιο έτσι, συγκεκριμένο και να μην αφορά μόνο φήμες, να είναι ρεπορτάζ. Τώρα, τι μας έχεις καλό ετοιμάσει εσύ. Μόλις μου είπε, μου λέει ΜΚΙΟ. Λέω, όπα, άλλη ΜΚΙΟ εδώ πέρα η οποία θα είναι αμαρτωλή. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για αμαρτωλή. Συγκεκριμένο όμως έχει έργο. Δεν πρόκειται για αμαρτωλή ΜΚΙΟ, πρόκειται για κανονική ΜΚΙΟ και μάλιστα πολύ σοβαρή, έτσι. Είναι μια γυναίκα που τη γνώρισα και μπορώ να πω ότι με εξέπληξε πάρα πολύ με το χαρακτήρα της. Και μόνο αυτό θα σας πω, θα σας ξεκινήσω, λέγεται, αναφέρομαι στην Μέρο και σε Σίογλου, η οποία προέρχεται από μια πολύ πλούσια οικογένεια της Κωνσταντινούπολης και τα άφησε όλα, άφησε τη βόλεψή της για να αφιερωθεί στην Μαύρη Ήπειρο, την Αφρική. Και έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη της ημέρας της γυναίκας, το γεγονός ότι μου παρουσιάζεις μια γυναίκα ακριβώς, η οποία έκανε κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω τώρα βέβαια μόνο για γυναίκες, είναι πολλοί άνθρωποι, άντρες γυναίκες, οι οποίοι κάποια στιγμή αποποιούνται τον ρόλο που είχαν μέχρι κάποια στιγμή στη ζωή τους και αφιερώνονται σε ένα σπουδαίο σκοπό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά. Τι να πω, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έχουν τέτοιο μεγαλείο. Χωρίς να έχει χάσει το ρόλο και της γυναίκας και της μητέρας, γιατί μου είχε πει ότι έχει παιδιά και τα οποία τα έπαιρνε μαζί της στην Αφρική, να βοηθήσει μάλιστα, να βοηθήσουν. Αφιερώνονται σε κάτι τόσο σπουδαίο και το βάζουν πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είναι η Μέρο και σε Σίογλου. Ναι, ακριβώς. Και έχουμε κάποιο βίντεο. Βεβαίως, ναι, έχουμε κάποιο βίντεο. Κάναμε μια συνέντευξη, ένα μικρό πορτρέτο, γιατί την είχε φιλοξενήσει στο Δήμο Θερμαϊκού και με ευκαιρία αυτή τη βρήκαμε, μιλήσαμε, μας είπε, μάλιστα βρήκαμε και τον βιογράφο της και μας εξήγησε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή αυτή ενδιαφέρεται και μέσα από τις συνεργασίες της, στη συγκεκριμένη φάση με τη συνεργασία μας μέσω της Citizen TV και του Στέφανου Βασιλιάδη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προβάλλουμε ξεχωριστούς ανθρώπους που παράγουν έργο. Σημαντικούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους βλέπουμε συχνά, δεν τους προβάλλουν τα μέσα συχνά, δεν εκτίθενται συχνά και, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή που έλεγε και η Δέσποινα η Μαυρομάτη νωρίτερα, ότι στο βαθμό που τους αναλογεί κάνουν αυτό που μπορούν. Έτσι λοιπόν, και κάνουν και περισσότερα από αυτά που μπορούν. Αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι για μας είναι ένας από τους στόχους της εκπομπής, να τους εντοπίζουμε όπου τους εντοπίζουμε και με ευγένεια να παρακαλούμε να καταθέτουν τις απόψεις τους. Και αυτή τη φορά το έκανε ο Στέφανος ο Βασιλιάδης για μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Μέρο και σε Σίουλ.
Κάτοικοι μιας πόλης. Κάτοικοι του μικρόκοσμου μας. Η κοπέλα που ψωνίζει. Αυτός που πίνει το ποτό του. Το ζευγάρι που φυγέται. Ιστορίες. Ο καθένας έχει από μία. Μικρή, μεγάλη, σημασία δεν έχει, αρκεί που την έζησε. Η κυρία Μέρο γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της, ο Λουκάς ο Κεσεσίογλου, ήταν Καπαδόκης, μετανάστευσε το 1940 στην Κωνσταντινούπολη, είχε χαλιβουργείο, ήταν ιδιοκτήτης χαλιβουργείου και έγινε πάμπλουτος. Ζούσαν σε ένα πολυτελές σπίτι αριστοκρατικό στη συνοικία Μπεμπέκ της Κωνσταντινούπολης. Ζούσαν αρμονικότατα εκεί Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι και Εβραίοι. Ο πατέρας της, ο Λουκάς, συνέβαλε πάρα πολύ στην αρμονική συνύπαρξη όλων αυτών των ανθρώπων. Στην Τουρκία και σε όλες τις αφρικανικές χώρες με φωνάζουμε Μελέκ. Με έχουν βαπτίσει, δικό τους όνομα είναι. Στην ουσία ονομάζουμε Μερία Μερόπη. Αλλά στις αφρικανικές χώρες, σε ορισμένες περιοχές με λένε Μελέκ και σε άλλες περιοχές με έχουν βαπτίσει διάφορα ονόματα. Διότι θέλουν να με κάνουν δική τους. Θέλουν να αισθανθούν ότι είμαι κι εγώ ένας δικός τους άνθρωπος. Αργότερα, για κάποιους λόγους, οι οικογενειακούς άλλαξαν συνοικία, πήγαν στο Φερίκιο, μια φτωχοσυνοικία, και εκεί ίδρυσε ένα σχολείο και δύο εκκλησίες, των 12 Αποστόλων και τον Άγιο Μινά. Μετά επανήλθαν πάλι στο Μπεμπέκ. Δυστυχώς ζήσανε την πενταετία 55-60 με τους διωγμούς των Ελλήνων της πόλης και μετά από αυτό, σε νεανική ηλικία σχετικά, ο πατέρας της, ο Λουκάς Κεσεσίογλου, πέθανε, αφήνοντας όμως στη Μέρο μια τεράστια χρηματική περιουσία, αλλά κυρίως ηθική περιουσία. Τη μεγάλωσε με ηθικές αρχές, τη μεγάλωσε με την αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, δεν έχει το δικαίωμα να είναι ευτυχισμένος μόνος του. Βασικά ήταν και η παιδεία που είχα πάρει από τον πατέρα μου, να φανταστείτε, είχε κτίσει ένα σχολείο για άπορα παιδιά και δημοτικό σχολείο και εγώ ήμουν σε αυτό το σχολείο. Ήθελα να δείξει πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, ότι να μην έχουμε απαιτήσεις στη ζωή, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα και έτρωγα στο συσίτιο κάθε μέρα. Και αυτά νομίζω, δηλαδή αυτά όθησαν, δηλαδή άλλαξαν τον χαρακτήρα μου, τον διαφοροποίησαν και τα λεφτά είναι
Μου λένε βρωμιά της χειρός, λένε σε φεύγουν. Λέει τι πετάμε, μας ανήκει στη ζωή. Μας ανήκει μόνο η ψυχή μας και πρέπει όσο ζούμε να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα υπήρξε μάλλον με το βίντεο κόλλης. Καταπληκτική γυναίκα, Στέφανε, δεν το συζητώ καθόλου. Και δείχνει καταρχάς ότι τη φιλοσοφία και την παιδεία που πήρε από το σπίτι, ο πατέρας τη μεγάλωσε έτσι προφανώς, ώστε να έχει αυτές τις αρχές. Δηλαδή να κοιτάζει τον διπλανό της, ότι μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι κανένας δεν μεγαλώνει μόνος του. Ναι. Δυστυχώς, βέβαια, στο βίντεο συνεχίζει και λέει περισσότερα πράγματα και για τη δράση της. Αλλά αυτό είναι το μότο της, ότι κανείς δεν μπορεί να ευτυχήσει μόνος του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, μόνος του κανείς ούτε στον παράδεισο που λέει. Ναι. Για τη δράση της, για πες μας λίγο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να δούμε το υπόλοιπο. Έχει ιδρύσει μια μη κυβερνητική οργάνωση, την Ελληνική Δράση Αφρικής. Αυτή δραστηριοποιείται σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής και έχει κάνει σχολεία, ιατρία, νοσοκομεία και μάλιστα έχει δώσει σε όλα αυτά τα κτίρια ονόματα ελληνικά. Έχει ονομάσει σχολείο Μακεδονία, σχολείο Θεσσαλονίκη. Έχει δώσει τέτοια ονόματα. Και γενικότερα τα παιδιά, στο βίντεο έχω δείξει και κάποια αποσπάσματα, μιλάνε ελληνικά, τους μαθαίνει και την αγαπάνε πάρα πολύ τη χώρα μας. Και φυσικά και η ίδια έχει περάσει πάρα πολλά. Πέρα από αρρώστιες, πολύ δύσκολες αρρώστιες, την έχουν απαγάγει, την έχουν ληστέψει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι ένας άνθρωπος όμως που τα έχει ξεπεράσει όλα. Μάλλον το θέμα είναι ότι θα μπορούσε όλα αυτά να τα κάνει μια αφήγηση και ένα βιβλίο, θα έλεγα, γιατί ήταν μια ζωή συναρπαστική, όπως περιγράφω. Ναι, ακριβώς. Ο κύριος που παρακολουθήσατε είναι ο βιογράφος της και έχει ήδη βγάλει ένα βιβλίο που νομίζω ότι όποιος μπορεί να ψάξει λιγάκι, με το όνομα, αν θυμάμαι καλά, Ευτυχία, μπορεί να βρει και μέσα την βιογραφία της Μέρος Κασισίωγλου. Τώρα, με το σινέμα πώς θα πας, παρακολουθείς κινηματογράφο? Κάτι λίγα προσπαθούμε. Ωραία, για να δούμε τι μπορούμε να δούμε λοιπόν από σήμερα Πέμπτη μέχρι την άλλη Πέμπτη, τι βγήκε στις αίθουσες.